να γύρουν οι σχολοί. Είναι δύσκολοι πολύ. Κι οι καλοί τις μαθητές δεν κουράζονται ποτέ. Γεια σου, πάει. Γεια σας. Δάσκαλε, λοιπόν, θα χρειαστούμε τα υλικά μας. Αλεύρι για ζύμωμα, αλάτι. Magic μαγιά. Magic μαγιά. Νερό. Νερό. Ξεκινάμε πάλι. Ξεκινάμε. Βάζουμε σε μια μικρή κούπα λίγο νερό σε θερμοκρασία δωματίου. Περίπου μέχρι τη μέση της κούπας. Θερμού. Θερμού δωματίου και όχι δωματίου εσκιμών. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, φίλοι μας οι εσκιμόοι, προσέξτε να το θερμάνετε το νερό. Διαλύουμε μέσα σε αυτό τη μισή κούπα νερό ένα φακελάκι μαγιά. Στολίτσα. Το ανακατεύουμε λιγάκι έτσι με το πυρουνάκι μας για να διαλυθεί η μαγιά. Βάζουμε περίπου 3 με 3,5 κούπες αλεύρι. Πόσο μεγάλες κούπες. Ναι, ναι, είναι η κούπα αυτή, είναι η τυπική κούπα, αγαπητέ μου, πάει. Λοιπόν, το αλεύρι μας είναι έτοιμο. Το κουμπάμε στην άκρη και θα χρειαστούμε κι άλλο μετά. Έχουμε βάλει τα ζυμωτήρια στην κουζινομηχανή μας. Target. Κάνουμε ένα μικρό λακάκι. Λακάκι. Βλακάκι. Ρίχνουμε ολίγον άλας. Κάλας. Περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού υπολογίζουμε. Του μικρού γλυκού. Νεράκι ρίχνουμε περίπου, περίπου μία κούπα. Λέρου. Λέρι. Και κρατάμε γιατί μπορεί να μας χρειαστεί κι άλλο. Πολύ. 3,5 αλεύρι, λίγο αλάτι, νερό στο λακάκι. Και ρίχνουμε και τη διαλυμένη μας μαγιά. Και τη διαλυμένη μαγιά. Και ξεκινάμε το ζύμωμα με το target. Έτσι όπως ζυμώνω, να μου φέρεις το ελαιόλαδο από την κουζίνα, το μικρό το μπουκαλάκι. Από την κουζίνα. Από την κουζίνα. Πάω στην κουζίνα. Βάζουμε λίγο. Περίπου λίγο μια κουταλιά σούπας. Έτσι. Από το μικρό μπουκαλάκι. Είχε και πιο μικρό πάρι μου. Άλτης. Βλέπετε ότι η ζύμη μας έχει αρχίσει να σχηματίζεται. Αλλά τώρα πλησιάζουμε στο μέρος όπου δουλεύει χέρι. Και τι εννοούμε δουλεύει χέρι. Έχουμε μια ξύλινη επιφάνεια. Αλευρώνουμε την επιφάνεια εργασίας μας. Αλευρώνουμε την επιφάνεια εργασίας μας. Αλευρώνουμε και τα χεράκια μας πάρει. Και ρίχνουμε τη ζύμη πάνω. Και αρχίζουμε και τη δουλεύουμε μαλακά με αλεύρι για να αρχίσει να μην κολλάει. Μαλακά. Πάρει σε παρακαλώ πολύ να βγάλεις λίγο αλεύρι ακόμα και όταν σου πω να μου ρίχνεις. Βλέπεις ότι ακόμα η ζύμη κολλάει στα χέρια μας, άρα ακόμα δεν έτοιμησε. Παρακαλώ να ρίχνεις έτσι πράγμα. Είσαι πάρα πολύ καλό μαθητής, θα προβιβαστείς στην επόμενη τάξη. Και βλέπετε τι ωραία υφή έχει αρχίσει να αποκτάει η ζύμη μας. Θα κάνει μια εξαιρετική πίτσα. Σε παρακαλώ πάρει λίγο αλεύρι ακόμα στην επιφάνεια μας. Είσαι πάρα πολύ καλός, πιστεύω ότι φτάνει. Καλό είναι όταν μαγειρεύουμε να φοράμε και καπέλο. Βέβαια. Όταν μαγειρεύουμε να φοράμε καπέλο. Πινέλο. Σε παρακαλώ πολύ, με το πινέλο θα ρίξεις λίγο λάδι και θα λαδώσεις όλη την επιφάνεια του σκέλου μας. Λίγο λάδι άλτης. Απαλό. Πασαλί βενζί. Η κατσαρόλε. Και κάνουμε το τελευταίο ζύμωμα εδώ και μετά θα τοποθετήσουμε την ζύμη μας στο σκεύος το λαδωμένο. Θα την σκεπάσουμε και θα την αφήσουμε να ξεκουραστεί. Να ξεκουραστεί. Και να διπλασιάσει τον όγκο. Και να τρεις εβδομάδες τη λέρω διπλασιάζουν τον όγκο. Τι θα αφήνεις το λαδωμένο παραμύθι. Και να μην κολλήσεις όλο αυτό. Γιατί θα κολλούσε αλλιώς. Τοποθετούμε στο σκεύος μας τη ζύμη, τη δαχτυλώνουμε και μετά φροντίζουμε να κλείσει αεροστεγός με ζελατίνα πράσινη. Τεντωμένο και αεροστεγός κλεισμένο.
Αυτή τη ζύμη τώρα θα την αφήσουμε τουλάχιστον μία ώρα. Τουλάχιστον. Σε θερμοκρασία θερμού δωματίου και όχι εσκιμώ. Και τα αφήνουμε να φουσκώσει. Επανέλθουμε μετά με το άνοιγμα τη ζύμη και το στρώσιμο των υλικών. Ναι. Όλα γύρω η σχολή είναι δύσκολη πολύ. Και οι καλοί τις μαθητές δεν κουραίνουν.